Γεια σας καλή μου φίλη. Σήμερα θα ήθελα να ασχοληθώ λιγάκι με την άκρη του πλεκτού. Αυτή η άκρη, όπως βλέπετε, αυτή η αλυσιδούλα, το έχω αναφέρει σε πάρα πολλά πλεκτά που κάνω. Και ξέρετε, σίγουρα όσοι βλέπετε τα βιντεάκια μου, ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να είναι περιποιημένη άκρη. Πρώτον, μπορούμε να μετρήσουμε τις σειρές, μπορούμε να ενώσουμε με τη βελόνα πάρα πολύ όμορφα το πλεκτό μας, αλλά επίσης όχι μόνο με τη βελόνα, σας έδειξα πώς μπορούμε να ενώσουμε το πλεκτό μας κάνοντας αυτή την αλυσιδούλα, να ενώσουμε με το βελονάκι και είναι άκρη πάρα πολύ ωραία. Επειδή με ρωτήσατε πολύ πώς να κάνω το πλεκτό, για παράδειγμα, μια κουβερτούλα, ένα κασκόλ, μια εσάρπα, μια καζάκα, κάτι γκυλέκα που πλέκουμε να είναι άκρη χωρίς να το ράψουμε με ένα κουμπί, για παράδειγμα. Θα σας δείξω ένα άλλο τρόπο, αυτό το τρόπο το γνωρίζετε. Ξέρετε ότι το πρώτο πόντο το σηκώνουμε άπλεκτο, πάντα το πρώτο πόντο και το τελευταίο πάντα το πλέκουμε καλή. Είτε από την καλή πλευρά είτε από την ανάποδη. Λοιπόν, θα σας δείξω σήμερα ένα πολύ όμορφο τρόπο πώς μπορούμε να κάνουμε την άκρη, πώς μπορούμε να κάνουμε την άκρη για να μην μας γυρίζει και να είναι πολύ περιποιημένη. Κοιτάξτε, αυτή η ακρούλα άμα το κοιτάτε φαίνεται σαν να είναι τρεις σειρές. Μία, δεύτερη στη κορυφή και άλλη μία στο πίσω μέρος. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Αυτός ο τρόπος είναι για να μπορούμε να πλέξουμε κασκόλ, κουβερτούλες, εσάρπες, οτιδήποτε άλλο, χωρίς να έχουμε φόβο για να μας γυρίζει το πλεκτό. Στη μέση φυσικά εφαρμόζετε όποιο σχέδιο θέλετε να πλέξετε. Αυτό δεν μας αφορά. Θα συγκεντρωθούμε, θα σας δείξω πώς θα κάνουμε αυτή η ακρούλα να είναι πολύ, πολύ όμορφη, παχουλή και περιποιημένη. Λοιπόν, έχω ρίξει στη βελόνα 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 πόντους. Λοιπόν, για αυτή κάθετη, ας το πούμε, φάσα τελείωμα, θα χρειαστούμε 2 πόντους. 2 πόντους από τη μία πλευρά και 2 πόντους από την άλλη πλευρά. Οι υπόλοιποι πόντοι, δηλαδή 12 πόντοι, θα είναι, στη δική μου περίπτωση, εσείς βάζετε όσους πόντους θέλετε για να γίνει το πλεκτό σας. Όπως για παράδειγμα που ξεκινήσαμε με αυτό το τρόπο με το ρίξιμο πόντων σε στυλ I-cord, με αυτό το τρόπο θα κάνουμε όταν θα φτάσουμε στο μέγεθος που επιθυμούμε, να συνεχίσουμε τη φάσα, τη πλαϊνή, με 2 πόντους στην αρχή και 2 πόντους προς το τέλος. Και στη μέση εφαρμόζουμε οποιοδήποτε σχέδιο θέλουμε. Λοιπόν, σηκώνουμε το πρώτο πόντο άπλεκτο και το δεύτερο πόντο το πλέκουμε καλή. Επειδή έχουμε εδώ πλέξη μους, δηλαδή και από την καλή και από την ανάποδη πόντη καλή, θα συνεχίζουμε με τους πόντους, θα πλέξουμε πόντους καλή. Δεν μας πειράζει, σε λίγο εξάλλου θα φαίνεται. Αυτή η κάθετη, ας το πούμε, φάσα. Και φτάνουμε στους 2 τελευταίους πόντους. Βλέπετε?
Το πρώτο τελευταίο το κατεβάζουμε άπλεκτο και το τελευταίο το πλέκουμε πάντα καλή. Λοιπόν, από την ανάποδη πλευρά πάντα το πρώτο πόντο το σηκώνουμε άπλεκτο και το δεύτερο πόντο το πλέκουμε ανάποδο. Και συνεχίζουμε με το σχέδιό μας. Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πλέξη μους. Δηλαδή συνεχίζουμε να πλέκουμε πόντι καλή. Πλέκουμε πόντι καλή. Είναι πολύ όμορφο. Λοιπόν, πάλι φτάσαμε στους δύο τελευταίους πόντους. Λοιπόν, την κλωστούλα μπροστά και το πρώτο τελευταίο πόντο το περνάμε άπλεκτο πάντα και το τελευταίο πόντο το πλέκουμε πάντα πόντο καλή. Και συνεχίζουμε. Το πρώτο πόντο σηκώνουμε άπλεκτο, το δεύτερο το πλέκουμε καλή και συνεχίζουμε με την πλέξη μους. Μέχρι να φτάσουμε στον προτελευταίο πόντο. Λοιπόν, πάλι το προτελευταίο πόντο πάντα και από την καλή και από την ανάποδη, να θυμάστε το προτελευταίο πόντο, το περνάμε άπλεκτο. Σε περίπτωση που το πόντος είναι πόντος καλή, το περνάμε άπλεκτο στην δεξιά βελόνα, την κλωστούλα περνάμε από πίσω και το πόντο ακριανό που το πλέκουμε πάντα καλή. Θα πλέξουμε άλλη μία σιρούλα. Πάντα στο ξεκίνημα πλέκουμε, σηκώνουμε το πρώτο πόντο άπλεκτο και αμέσως το επόμενο, το πόντο της φάσας, ας το πούμε, το πλέκουμε ανάποδα. Πλέκουμε την πλέξη μους, σε αυτό το ντυγματάκι που έχω, μέχρι που θα φτάσουμε στο πρώτο τελευταίο πόντο. Πάλι περνάμε στον αριστερό το πόντο, στο ανάποδο πόντο. Περνάμε την κλωστούλα μπροστά και περνάμε το πόντο άπλεκτο και το τελευταίο το πλέκουμε καλή. Πάντα να θυμάστε ότι το τελευταίο πόντο πλέκουμε καλή. Λοιπόν, σηκώνουμε το πρώτο πόντο άπλεκτο, το δεύτερο το πλέκουμε καλή και συνεχίζουμε την πλέξη μους. Φτάσαμε στο προτελευταίο πόντο. Λοιπόν, πάλι την κλωστούλα πίσω, στο πόντο καλή, το περνάμε το πόντο άπλεκτο στην δεξιά βελόνα και το τελευταίο το πλέκουμε καλή. Και συνεχίζοντας αυτό το πράγμα, θα μας βγει αυτή πανέμορφη, ας το πούμε, μια φάσα. Είναι πάρα πολύ ωραία, παχουλή, δεν έχει φόβο να μας ξεχυλώσει. Αν θέλουμε όμως να το κάνουμε αυτή η φάσα να είναι πιο παχιά, τότε θα το κάνουμε, μπορούμε να το κάνουμε και με τρεις πόντους. Φυσικά από τη μία και από την άλλη πλευρά. Ή με τέσσερις πόντους, για να είναι πιο φαρδιά φάσα. Το ίδιο. Εννοούσα κάνοντας το οριζόντιο ρίξιμο πόντων. Αυτό το,
τρόπο πώς μπορούμε να ρίξουμε τους πόντους. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε με αυτή την φάσα. Θα σας δείξω λίγο πιο φαρδιά φάσα. Είναι ιδανικό για κουβερτούλες, ναι, γιατί δεν έχει φόβο να μας γυρίζουν τα πλαϊνά, όπως πλέκουν μερικοί, μου γράφουν τι να κάνω, γιατί μου γυρίζει το κασκόλ. Αυτό σταθεροποιεί το πλεκτό μας. Γίνεται ωραίο, σταθερό και το πιο βασικό, ότι είναι πάρα πολύ όμορφο από όποια πλευρά και να κοιτάξετε. Βλέπετε, εδώ σε αυτή την περίπτωση έχουμε τη πλέξη μους. Είναι ίδια από τη μία και από την άλλη. Και βλέπετε πόσο όμορφη είναι άκρη του πλεκτού μας. Αν σας αρέσουν τα σχεδιάκια μου, κάντε δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μου. Έχω πραγματικά πάρα πολλά όμορφα σχεδιάκια με βελόνες, αλλά επίσης και αρκετές συμβουλές σχετικά με το τελείωμα του πλεκτού και διάφορα άλλα. Για άλλη μια φορά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία!